Συμφωνείτε με αυτό ότι πήγε καλά η αγορά και η οικονομία μέσα στο Πάσχα και τις επόμενες ημέρες? Ναι, κινήθηκε η αγορά αρκετά. Νομίζω ότι ακόμα καρπωνόμαστε την πίεση της πανδημίας. Ο κόσμος είχε ανάγκη, πάντα για άλλη μια φορά, και να ψωνίσει και να ταξιδέψει. Σας θυμίζω, έχουμε μια από τις μεγαλύτερες εξόδους των τελευταίων ετών. Θα έλεγα ότι είμαστε ευχαριστημένοι από το επίπεδο της κίνησης που υπήρχε τις μέρες των γιορτών του Πάσχα. Βεβαίως, αυτό που νομίζω... Έχουμε εικόνα, κύριε Χατζηθεοδοσίου, για το πόσο αυξημένος ήταν ο τζίρος σε σχέση με πέρσι? Όχι, σίγουρα ήταν αυξημένος σε σχέση με πέρσι, μπορώ να σας πω, αλλά το πόσο νομίζω θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αποτύπωση τέτοιων στοιχείων. Αλλά μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα ότι ήταν καλύτερος ο τζίρος από ό,τι ήταν το 2022. Mm-hmm. Αυτό φαίνεται από τα στοιχεία που έχουμε και εμείς από τις επιχειρήσεις. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω είναι, ξέρετε, όταν τελειώνει μια αγοραστική εποχή, ιδίως των μέρες των γιορτών, κάνεις έναν απολογισμό και λες στο τέλος, πέρα από το τζίρο, τι σου μένει. Αξίζει τον κόπο να σας πω ότι το θέμα που σήμερα θα δώσουμε στη δημοσιότητα είναι ότι στις 120 δόσεις που θυμίζω και στην εκπομπή σας είχαμε πει ότι είναι πολύ σημαντικό που ξαναμπήκανε σε εφαρμογή, ένα πολύ μικρό μόλις ποσοστό μπαίνει, λιγότερο από 20%, γιατί οι όροι είναι τέτοιοι, δηλαδή θα πρέπει να έχει πληρώσει δόσεις ληξιπρόθεσμες στο 2021, αν θυμάμαι καλά, τον Νοέμβριο, πράγμα που καθιστά αδύνατο να πούν πολύ. Έχει σχέση αυτό με τους τζίρους? Ασφαλώς και έχει. Γιατί όταν έρθει η στιγμή και αυτός δεν μπορεί να μπει στο επίπεδο των δόσεων, τότε θα έχουμε νέα κόκκινα δάνεια, θα έχουμε νέα λουκέτα, θα έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες δεν τα καταφέρνουν. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα και είναι ακόμη να σας πω ότι αυτό που φάνηκε είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, έχει λίγο πραγματικά αξίζει τον κόπο να το πούμε. Έχουμε μείωση του τζίρου στα είδη πρώτης ανάγκης. Λόγω του ότι ο πληθωρισμός εδώ, όπως λέει η Eurostat, είναι 14,6% για το Μάρτιο. Και παραπάνω σε πολλά. Αυτό λοιπόν. Ναι, λέω μέσος όρος που δεν λέω τι λέει. Στα είδη διατροφής ουσιαστικά, ναι. Στα είδη διατροφής. Αυτό πρέπει να σας πω, κύριε Λιβαδάρα, θα αυξηθεί το επόμενο διάστημα. Εφόσον τα καύσιμα δεν ελέγχονται, είναι αυταπάτη να μην φανταζόμαστε ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε περαιτέρω αύξηση στα αγαθά πρώτης ανάγκης, στα είδη πρώτης ανάγκης, και το οποίο είναι απόλυτα βέβαιο. Γιατί ένα προϊόν, όπως λέμε, δεν μεταφέρεται περπατώντας από τη χώρα που παράγεται ή κατασκευάζεται στα αστικά κέντρα, θα πρέπει να μεταφερθεί. Και όταν αυξάνονται τα καύσιμα, σημαίνει ότι θα έχουμε παραπάνω αύξηση. Παρ' όλα αυτά, θέλω να κάνω ένα σχόλιο σε αυτά που άκουσαν προηγουμένως. Άκουσα και επιτρέψτε μου να κάνω αυτό το σχόλιο. Ναι. Ότι ξέρετε, τις μέρες των εκλογών θα ακούσουμε για μια τέλεια κοινωνία και οικονομία που θα πούν τα κόμματα μεταγενέστερα. Εγώ πρέπει να σας πω, εκφράζω την άποψη της αγοράς που λέει ότι επιτέλους ήρθε η στιγμή να υπάρξει μια συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων, και ξεκινώ από το θέμα που βάλατε, στα θέματα υγείας, στα θέματα οικονομίας, παιδείας, ασφάλειας, πολύ σημαντικό μετά τα Τέμπη. Και νομίζω ότι αυτή θα είναι η σπουδαίτερη δουλειά που μπορεί να γίνει. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι ο κόσμος ξέρει ότι τις μέρες των εκλογών τα πάντα λύνονται. Είναι σαν ένα θαύμα όπου θα το ζήσουμε όλοι μας, ότι όλα είναι δεδομένα ότι λύνονται, και ενώ για άλλες πολιτικές δυνάμεις. Αυτό που νομίζω χρειάζεται η χώρα είναι εθνική συνεννόηση σε κάποια θέματα, γιατί κανείς δεν κατάφερε τα τελευταία 15 χρόνια, το ξέρουμε όλοι, κυβερνήσαν όλοι να λυθούν. Και αυτό θα είναι το μεγάλο στοίχημα, μιας και για το 24, ας μην το ξεχάσουμε, μπαίνουμε πάλι στα πλεονάσματα. Και έχει άμεση σχέση με την αγορά. Μπαίνουμε στα πλεονάσματα. Τελείωσε η εποχή όπου τα κονδύλια μοιράζονται ακριβώς λόγω είτε της πανδημίας είτε του ενεργειακού. Που σημαίνει ότι τα πράγματα θα είναι πολύ δυσκολότερα το 24. Λοιπόν, κύριε Χατζηθεοδοσίου, να το κρατήσουμε, ναι, αυτό. Το ζητάει η αγορά συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων. Νομίζω ότι και πολλοί πολίτες το ζητούν. Να δούμε αν είναι εφικτό αυτό. Και επίσης, επειδή διαβάζαμε και στο Bloomberg σήμερα μία ανάλυση που λέει ότι εκτός από το ότι ο τουρισμός πάει σφαίρα για την Ελλάδα, ότι έχει καταφέρει με συγκεκριμένες στρατηγικές η χώρα μας να επεκτείνει και χωρικά αλλά και χρονικά την κλιμάκωση της τουριστικής περίοδου. Θα ξαναταπούμε για να δούμε πώς αυτό αφήνει και ένα οικονομικό αποτύπωμα στην αγορά. Σας ευχαριστούμε. Χατζηθεοδοσίου, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε προς το παρόν. Καλή.